Τη δημιουργία νέα στρατιά ανέργων από τον κλάδο του επισιτισμού φοβούνται ως πιθανό σενάριο οι εργαζόμενοι, που όσο η κρίση της πανδημίας συνεχίζεται, τόσο πιο συχνά διαπιστώνουν ότι η πρόθεση πολλών επιχειρηματιών του χώρου είναι να μην ανοίξουν ποτέ ξανά τις επιχειρήσεις τους, οδηγώντας στο δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους υπό το βάρος της ασφικτικής οικονομικής πίεσης λόγω του πολύμινου λουκέτου σε αυτό τον κλάδο των επιχειρήσεων. Η εστίαση δεν είναι ένας κλάδος όπως το λιανεμπόριο, το οποίο το εμπόρευμα είναι μέσα, το ανοίγουμε. Το πουλάμε και το, ή όχι. Η εστίαση έχει να κάνει με ευπαθή προϊόντα, τα καταστήματα είναι άδεια και πάρα πολλοί επιχειρηματίες δεν θα έχουν τα χρήματα για να ξαναφορτώσουν τα καταστήματά τους και να ξανανοίξουν από την αρχή. Έχουν το βάρος των ενοικίων, έχουν το βάρος των χρεών τα οποία μετατίθονται αλλά θα πληρωθούν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και η εστίαση, αυτό που προσδοκούμε, είναι και μία μείωση του τζίρου. Καθώς η αγορά θα μέχρι να ξαναεπανέλθει. Δεν θα είναι όπως ήταν πριν. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό στον νομό Ηρακλείου, περιγράφοντας τη δεινή κατάσταση που έχουν περιέλθει οι συναδελφοί του, εξήγησε ότι μέχρι σήμερα για όλο αυτό το διάστημα ζουν με τα επιδόματα και πως ακόμη και η ενασχόληση για μικρό διάστημα με τις αγροτικές καλλιέργειες δεν έφτασε για να καλύψει τις ανάγκες τους. Και αυτό χωρίς να σημαίνει ότι στον κλάδο δεν υπάρχει μεγάλη μερίδα ανθρώπων που έμειναν εκτός ακόμη και από τα επιδόματα, αφού η σχέση εργασίας τους μέχρι τότε δεν επέτρεπε να ενταχθούν σε οποιοδήποτε καθεστώς επιδότησης. Η αγωνία των εργαζομένων στην εστίαση είναι πάρα πολύ μεγάλη, καθώς είμαστε 8 μήνες με επιδόματα και χωρίς δουλειά. Με κλειστές επιχειρήσεις και κάποιοι συνάδελφοί μας δεν έχουν πάρει ούτε επιδόματα. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι λόγω των συμβάσεών τους είναι εκτός των μέτρων. Είναι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που τα έχουν οι συνάδελφοι στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, στη Τζέι Μπάρμαν, οι οποίοι προσλαμβάνονταν Παρασκευή και απολύονταν Κυριακή, με αποτέλεσμα το σύστημα μην τους αναγνωρίζει. Ο κύριος Ριζικιανάκης, εξηγώντας ότι η αγορά για τις επιχειρήσεις στον επισιτισμό έχει δεχθεί το πιο ισχυρό πλήγμα, διευκρίνησε ότι η επανέναρξη, όποτε αυτή έρθει, θα πρέπει να συνοδευτεί από μέτρα στήριξης, καθώς πέρα από τα πιθανά λουκέτα, εκείνο που εκτιμά είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρηματιών δεν θα μπορέσει να κρατήσει το προσωπικό και με την παρέλευση του διαστήματος που δεν μπορούν να γίνονται απολύσεις, αυτές θα αρχίσουν να γίνονται μαζικά. Από το άνοιγμα και μετά, θέλουμε το κράτος να στηρίξει τους εργαζόμενους, να επιδοτήσει τις θέσεις εργασίας, τις ήδη εργασίας για να μπορούν να κρατηθούν. Αλλιώς η εστίαση θα ξαναγυρίσει 20 χρόνια πίσω.